Να δώσω συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Για μας σίγουρα ήταν δύσκολο το να μην είμαστε εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε την επιτυχία του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα έχουν ένα πολύ σημαντικό τελικό. Δυστυχώς αναβλήθηκε όταν έπρεπε να γίνει. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να ψάξουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα. Το μπάσκετ και αυτό ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, αλλά από κάπου πρέπει να γίνει αρχή. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει πολύ. Θα γίνει ένας τελικός ο οποίος κρίνει τον πρώτο εγχώριο τίτλο. Για μας είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε προετοιμαστεί, οι προπονητές μας, όλοι οι αθλητές είναι συγκεντρωμένοι. Ξέρουμε για μας ότι είναι πολύ σημαντικός κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Έχουμε κάποια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, ο προπονητής μας έχει δώσει να καταλάβουμε ότι έστω και πέντε να είμαστε, πρέπει να μπούμε, να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να πολεμήσουμε. Γιατί έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος και πρέπει να τη συνεχίσουμε. Νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να το κάνουμε γι' αυτό και στο παιχνίδι της Κυριακής. Και ελπίζω η ατμόσφαιρα να είναι η ίδια με αυτή που είχε στο ΣΕΦ το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας. Και οι δύο ομάδες αξίζουν να έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση και από τους φιλάθλους αλλά και από τους αντιπάλους. Γιατί μέχρι τώρα προσπαθούν για το καλύτερο. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι αυτό που ο κύριος Μπάζης είναι πολύ σημαντικό. Μετά το τέλος του παιχνιδιού να μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Γιατί θα ακολουθήσουν από 3-5 παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Και το σημαντικότερο είναι να κερδίσει ο καλύτερος και πιο έτοιμος. Αλλά όλοι να φύγουμε χαρούμενοι για αυτό που έχουμε καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ.